Κύριε Καλόμαλε, τρεις ορφές πριν το φινάλε, δύσκολη έξοδος, το ξέρατε, με σνιακό ντέρμπι, με τις ιδιαιτερότητές του. Τελικά καταφέρατε να κερδίσετε αυτό το ντέρμπι, να βγάλετε ψυχή, να βγάλετε το σχεδιασμό λογικά που είχατε επί χάρτου, να βγει και να έρθει αυτό το 2-0. Και είσαστε ακόμα ζωντανοί. Ναι, ήταν δύσκολο παιχνίδι για τις δύο ομάδες. Έχουμε και δύο ξεκάθαρο στόχο, την παραμονή. Πιστεύω ότι παίζαμε το τελευταίο μας χαρτί, έπρεπε να κερδίσουμε οπωσδήποτε. Πρέπει να έχουμε τρεις πόντους έτσι ώστε να μπούμε ξανά στο παιχνίδι και να διεκδικήσουμε ότι πιθανότητες υπάρχουν. Ευελπιστώ στο τέλος πραγματικά να μείνουν και δύο μεσυνιακές ομάδες. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα να έχουμε δύο μεσυνιακές ομάδες στην ΓΑΜΑ Εθνική. Και εύχομαι τα καλύτερα για τη συνέχεια για το Διαβολίτσι. Τώρα, όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, εμείς προσπαθήσαμε εδώ και δύο εβδομάδες με όλο αυτό το σκηνικό που γίνεται και τις δύσκολες καταστάσεις με παιδιά που συμμετέχουν στις πανελλήνιες, παιδιά που δουλεύουν, να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε. Και το τακτικό κομμάτι ήταν γενικά πολύ καλό για μας. Δηλαδή, πιστεύω ότι ελέγξαμε πολύ το παιχνίδι. Ελέγξαμε τις επικίνδυνους χώρους, ελέγξαμε τον άξονα, δεν είχαμε κενά ανάμεσα στις γραμμές, πήραμε τις πρώτες, τις δεύτερες. Και συγχρόνως δημιουργήσαμε πολύ εύκολα υπεραριθμίες και στον άξονα και στις πλευρές. Βάλαμε δύο πολύ ωραία γκολ. Θα μπορούσαμε να έχουμε βάλει πολύ περισσότερα. Πιστεύω ότι δεν κινδυνεύσαμε σήμερα. Χάσαμε πάρα πολλές φάσεις. Πιστεύω ότι δείξαμε ότι ακόμα και έτσι, με την πλάτη στον τοίχο, έχουμε ψυχή, έχουμε μια ταυτότητα σαν ομάδα και αντιπροσωπεύουμε όσο καλύτερα μπορούμε τον Πάμισο. Η σημερινή εικόνα του αντιπάλου σας, επειδή τον έχετε σίγουρα παρακολουθήσει, θεωρείτε ότι είναι σε σχέση με την απόδοση τη δική σας και την τακτική προσέγγιση που είχατε, ή ίσως να υπήρχε και ένα, σε εισαγωγικά, μια υποτίμηση του αντιπάλου με την βαθμολογική θέση των δύο ομάδων? Όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει υποτίμηση. Πιστεύω ότι το Διαβολίτσι το είχαμε δει, το είχαμε αναλύσει. Είναι μια ομάδα που έχει ποιότητα παντού, έχει καλούς παίχτες, έχει καλές μονάδες, αλλά επιλέγει να πάει σε ένα παιχνίδι πιο άμεσο. Δηλαδή να πάρει την πρώτη μπάλα, να πάρει τη δεύτερη και να μεταφέρει την μπάλα με οποιονδήποτε τρόπο γίνεται στην περιοχή, έτσι ώστε να εκμεταλλευτεί αυτή την ποιότητα που έχει στο επιθετικό κομμάτι. Το ξέραμε. Εμείς αυτό που θέλαμε τακτικά ήταν να μείνουμε συμπαγείς, να μην τους δώσουμε την μπάλα ανάμεσα, να ελέγξουμε την πλάτη μας και να πάρουμε οπωσδήποτε τις δεύτερες. Και από εκεί και πέρα να κάνουμε το παιχνίδι μας. Πάμε σε χτίσιμο, επιλέγουμε να πάμε από πλευρά σε πλευρά, κάτι πολύ σημαντικό, και το κυριότερο και το πιο σημαντικό, να εκμεταλλευτούμε τον άξονα. Να εκμεταλλευτούμε συνδυαστικό παιχνίδι στον άξονα. Η ομάδα πάει για ένα δυνατό φινίς και με βάση τη φανέλα που έχει στην κατηγορία? Πιστεύω ότι είναι μονόδρομος για όλες τις ομάδες. Όλες οι ομάδες θα κάνουν το παν για να μείνουν, γιατί κανείς δεν ξέρει τι γίνεται σε αυτήν την κατηγορία. Είμαστε όλοι. Γίνεται πανικός. Δεν ξέρουμε πότε θα γίνουν τα παιχνίδια, αν θα γίνουν τα παιχνίδια. Αλλά τώρα θα κάνουμε ένα παιχνίδι Τετάρτη θεωρητικά βάσει του πλάνου και μετά από δύο εβδομάδες έχουμε ένα επόμενο παιχνίδι. Έτσι, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Εμείς αυτό που θέλουμε να κερδίσουμε τα επόμενα δύο παιχνίδια. Ο Κάνιστρας είναι τιμωρημένος, αποχώρησε από την ομάδα. Είχε κάποια παράπονα από τον τρόπο που λειτουργώ εγώ κατά κύριο λόγο. Κάποια σχόλια. Εντάξει, κατανοητό. Τα παιδιά αυτά τη στιγμή είναι ερασιτέχνες, δεν είναι επαγγελματίες. Ο Κατσιβάρδιας ήταν η απώλειά μας. Τα κέντρα, αλλά πιστεύω ότι τα παιδιά που παίξανε κάλυψαν πολύ καλά τα κενά. Λόγω τραυματισμού? Όχι, ο Κατσιβάρδιας και ο Μωράκης είναι κάρτες. Αυτοί οι δύο. Σε ένα μεσυνιακό ντέρμπι πάντα κρύβει σίγουρα ένα ντέρμπι τις δυσκολίες του. Ιτηθήκατε 2-0. Τι πιστεύετε ότι δεν πήγε καλά σήμερα για το Διαβολίτσι? Ναι, καταρχήν θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα του Παμίσου για την αγωνιστική διάθεση που έδειξε και κατάφερε και κέρδισε αυτό το παιχνίδι. Από εκεί πέρα εμείς θα έλεγα ότι δεν κάναμε καλή εβδομάδα και το είχαμε επισημάνει. Δυστυχώς ίσως νομίζαμε ότι θα κερδίσουμε το παιχνίδι με το στόμα και όχι με στον αγωνιστικό χώρο. Δεν εκμεταλλευτήκαμε κάποιες ευκαιρίες που είχαμε στο πρώτο ημίχρονο. Θα μπορούσαμε να έχουμε προηγηθεί και ο Πάμισος θα μπορούσε να έχει βάλει ένα γκολ. Και είχαμε μια ομάδα που, και θα έλεγα όλη αυτή τη στιγμή, αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη, αλλά είμαστε σε κακή μέρα. Πληρώσαμε την κακή μέρα που βρεθήκαμε. Πάντως έδειξε δηλαδή η ομάδα του Διαβολίτσι, γιατί την έχουμε παρακολουθήσει και στα άλλα υπόλοιπα παιχνίδια και έχει κάνει και μια πορεία πρωταθλητισμού, μην ξεχνάμε, στην επανεκκίνηση. Την είδαμε σαν να εγκλωβίζεται πολλές φορές και να μην μπορεί να δημιουργήσει, παρά την ποιότητα όπως έχουμε πολλές φορές των παιχτών που έχει και την εμπειρία κυρίως. Ναι, δεν είχαμε καθαρό μυαλό και είχαμε πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές σε κακή μέρα. Αυτή είναι η αλήθεια. Από εκεί πέρα συνεχίζουμε. Εμείς, δεν χάθηκε τίποτα. Και το παιχνίδι που χάσαμε δεν πέσαμε. Έχουμε ακόμα δύο παιχνίδια. Θα πρέπει να μείνουμε ενωμένοι και μαζεμένοι για να κάνουμε αυτό που πρέπει, να μπορέσουμε να μείνει η ομάδα στην κατηγορία. Όχι μόνος, γιατί και άλλοι ποδοσφαιριστές έχουν φορέσει τη φανέλα και των δύο ομάδων. Έτσι, έχεις φορέσει και εσύ τα χρώματα του Παμίσου. Σήμερα βέβαια με το Διαβολίτσι. Δεν καταφέρατε όμως να πάρετε στην έδρα σας ούτε έναν βαθμό. Θεωρείς δίκαια την νίκη των νησιωτών?
Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Θεωρώ ότι μπορούσαμε να είχαμε σκοράρει. Δεν τα καταφέραμε. Δεχτήκαμε ένα γκολ το οποίο ήρθε μια στιγμή την οποία πιέζαμε. Προσπαθήσαμε να ισοφαρίσουμε. Δεν το καταφέραμε και ήρθε το τελικό χτύπημα στο 90 λεπτό και δεν μπορέσαμε να ισοφαρίσουμε. Για ποιο λόγο ήταν αυτή η σημερινή παρουσία του Διαβολτσίου, που σίγουρα ήταν αγνώριστη σε σύγκριση με άλλα παιχνίδια? Ή έπαιξε ρόλο και ο αντίπαλος και το πώς αγωνίστηκε, αλλά και η φανέλα, όπως ξέρεις πολύ καλά, του Παμίσου που έχει ένα ειδικό βάρος? Σίγουρα είναι ένα τοπικό ντέρμπι. Ο Παμίσος είναι μια μεγάλη ομάδα. Το ξέρουμε καλά αυτό. Εμείς προσπαθήσαμε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς. Όμως βλέπετε ότι έτσι είναι το πρωτάθλημα γενικότερα, ότι μπορείς να κερδίσεις τον πρώτο, μπορείς να χάσεις από τον τελευταίο. Για μας δεν αλλάζει κάτι. Εμείς έχουμε ακόμα δύο τελικούς. Και όπως είπατε για την πορεία του Διαβολτσίου, έχετε δει ότι έχουμε κάνει μια πορεία πρωταθλητισμού και ακόμα το μέλλον μας στην κατηγορία δεν είναι βέβαιο. Δυστυχώς αυτό είναι το πρωτάθλημα και πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά.